Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία σταθεροποίησης των ξύλων. Εδώ έχω βάλει 3 μεγάλα κομμάτια από φρέσκια ελιά μαζί με νεύτη πεύκου. Δουλεύει το μοτέρ σχεδόν αθόρυβα από τη στιγμή που είναι υποπίεση. Όπως βλέπετε καλά, είναι στο μείον 30 και έχει κατέβει παρακάτω. Δεν γνωρίζουμε πόσο πιο κάτω μπορεί να πήγαινε. Η κατασκευή είναι απλή. Έχω βάλει ανοξείδωτο καπάκι στο σωλήνα. Είναι δοκιμαστικό σωλήνας μεγάλου μεγέθους. Έχω βάλει καπάκι ανοξείδωτο με σαμπρέλα από κάτω. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Με το που το σηκώνω σταματάει από συμπίεση και σταματάει να βγάζει αυτές τις μπουρμπουλίδες που τραβάει μέσα από το ξύλο. Από κάτω χαμηλά βγάζει μπουρμπουλίθρες. Όσο καθαρά μπορεί να φανούν με ένα κινητό. Τον έχω φτιάξει με διακόπτη, ό,τι ώρα θέλω σταματάω. Ό,τι ώρα θέλω το βάζω και δουλεύει. Η διαδικασία αυτή θα μας πάρει γύρω στη 1,5 με 2 ώρες και βλέπουμε.